Στα 780 ευρώ μεικτά ή 650 ευρώ καθαρά ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι και με βάση τα νέα δεδομένα δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους. Πολύ λίγο, όλα τα πράγματα έχουν ανέβει σε τιμές. Πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς. Και εμείς που είμαστε φοιτητές, πήγαινε στο πανεπιστήμιο, είναι αρκετά λεφτά. Οπότε δεν θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις ανάγκες σας με αυτά τα δεδομένα. Καθόλου. Όλα έχουν ανέβει. Τιμές στο ρεύμα. Και στην απλή ζωή. Και είναι και λίγα και τα χρήματα. Πολύ λίγα. Αρκεί να δούμε για το σούπερ μάρκετ πόσο είναι τα λεφτά. Έχει ανέβει το γάλα, το ψωμί, όλα. Το ρεύμα, το ενίκιο και το σούπερ μάρκετ θα ροκανίσουν την αύξηση, καθώς ειδικά στις υπεραγορές οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα έχουν διπλασιαστεί. Από τώρα που είναι, πόσο είναι, 600 κάτι νομίζω, πολύ καλύτερα. Αν και κάτι είχα ακούσει 800 ότι θα πήγαινε. Τελικά δεν. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια αύξηση, γιατί όλα έχουν πάρει τα πάνω και μόνο ο μισθός δεν ανεβαίνει. Πιστεύετε θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε όμως στις ανάγκες σας με τα νέα δεδομένα, με τα 780 ευρώ? Όχι. Απλά θα κάνει λίγο καλύτερα την κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να αυτή η χώρα να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, όχι μόνο μισθολογικά, αλλά με αυτά που γίνονται και με τα μέσα μεταφοράς, όλο στο χειρότερο πάει. Δύσκολα, ναι. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Αυτό. Είναι και πολύ ακρίβεια και σε άλλα είδη, η οποία θα τρώει από το μισθό. Ναι, πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μένει τίποτα. Δηλαδή είναι ακριβά πολύ. Αυτό. Οπότε θα δώσει κάποια ανάστατα 780, πιστεύεις? Όχι, δεν νομίζω. Απλά μπορεί περισσότερος κόσμος να νιώσει ότι είναι λίγο καλύτερα για αυτά, αλλά στην πορεία πιστεύω θα βρει σκούρα. Υπενθυμίζεται πως το 2011, πριν την είσοδο των μνημονίων στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ανερχόταν στα 751,36 ευρώ και χρειάστηκαν 12 χρόνια για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν σε εκείνα τα επίπεδα, με διαφορετικές όμως τιμές στην καθημερινότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα γίνει πραγματική αύξηση, αφού αυτά που θα, η αύξηση που θα γίνει, το ποσό το συγκεκριμένο, όποιο και αν είναι, θα πρέπει να το επιστρέψουμε πάλι πίσω από εκεί που το πήραμε. Οπότε νομίζω είναι μία ή άλλη. Και μπορεί και χειρότερα. Πιστεύετε ότι είναι και οι αυξήσεις στα άλλα είδη τα οποία τρώνε το ουσιαστικά ροκανίζουν το είναι αύξηση του μισθού? Εννοείται. Γιατί αν ανεβάζουμε τον κατώτατο μισθό, παίρνουμε πίσω τη διαφορά και ανεβάζουμε και όλες τις υπόλοιπες τιμές, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οπότε... Είναι απλά μαθηματικά, δεν ξέρω. Είναι απλά μαθηματικά, πιστεύω. Οπότε θεωρείτε ότι είναι πλασματική όλη αυτή η αύξηση? Ναι, θεωρώ ότι είναι πλασματική. Θα δει ο κόσμος, πιστεύετε, κάποια διαφορά στην τσέπη του ή όχι? Θα τη δει για λίγο. Μέχρι να τα ζητήσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ θετικό, αρκεί να συνοδευτεί και με άλλα μέτρα ανάπτυξης, γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό. Τι πιστεύετε πρέπει να γίνει, πρέπει να μειωθούν οι τιμές και σε άλλα είδη? Και σίγουρα να μειωθούν οι τιμές, γιατί έχουν βρει κάποιοι πρόφαση τον πόλεμο στην Ουκρανία και ανεβάζουν τιμές αυθαίρετα. Τα 780 είναι ένα οικονομητικό ποσό, πιστεύετε? Όχι, φυσικά.